ομάδα του Overplay by Novibet είναι και πάλι κοντά σας σε ένα ολοκένουργιο επεισόδιο. Όπως λέμε κάθε φορά στην αρχή και στο τέλος της εκπομπής μας, like και subscribe ακριβώς από κάτω προτού το παρακολουθήσετε. Γιώργος Αμερικάνος και Διονύση Αραβαντινός, Ιωσφίνα Τζουγανάκη και πάμε να ξεκινήσουμε. Τι κάνετε παιδιά, όλα καλά? Γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Οι ελληνικές ομάδες έκαναν το 2-2 και με μόλις 8 αγωνιστικές να μένουν, τα πάντα είναι ανοιχτά. Πάμε να δώσουμε το λόγο στους experts. Γιώργο, για πού βλέπεις να τερματίζει Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, γιατί δεν θέλουμε παρεξηγήσεις εδώ πέρα. Πράγματι, πολύ μεγάλες νίκες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό την εβδομάδα που μας πέρασε. Σε ό,τι αφορά το πού βλέπω θα τερματίσουν, νιώθω ότι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε παλεύουν για την τέταρτη θέση. Με τα δικά μου μαθηματικά θεωρώ δεδομένο ότι Μονακό θα είναι τρίτη. Είναι κάτι που πρότεινα στους συνδρομητές μου πριν δύο εβδομάδες. Νομίζω το ανέφερα στην εκπομπή της προηγούμενης εβδομάδας. Μπήκαμε δυνατά στη Μονακό να μπει στην τετράδα, στο 2 απόδοση στην Όβιμπετ ήταν όταν το πρότεινα. Έχει πολύ εύκολο πρόγραμμα η Μονακό. Από εκεί και πέρα, ναι, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε για την τέταρτη θέση. Ολυμπιακός έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να έχει τις ομάδες με τις οποίες παλεύει και είναι από πάνω του. Βίρτους, Φενέρ και Παναθηναϊκό εντός έδρας. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει δύο γκίμις εντός έδρας με Άλμπα και Ασβέλ. Έχει τον ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα, το οποίο εγώ έτσι στην πρόχειρη εκτίμηση που έχω κάνει το έχω δώσει νίκη. Και από εκεί και πέρα θα χρειαστεί κάποια υπέρβαση, γιατί με 21 νίκες, όπως έχω πρίξει στα τηλέφωνα τους αγαπημένους μου συναδέλφους Αραβαντινού, Ζάκα και όλους, με 21 νίκες Παναθηναϊκός σε ισοβαθμία με Φενέρ θα μείνει εκτός πλεονεκτήματος. Αν χάσει από τον Ολυμπιακό και ισοβαθμίσει και φτάσει στις 21 νίκες, που είναι ένα λογικό νούμερο, και πάλι θα μείνει εκτός τετράδας. Αλλά θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να δούμε τις δύο ομάδες να διασταυρώνουν ταξίδι τους στα playoffs. Απ' τη μία θα το ήθελα, γιατί θα είναι prime entertainment, δηλαδή θα ανυπομονώ όλη μέρα να δω και μακάρι να πάει σε 5 μάτς, εννοείται. Από την άλλη, δεν θα έχουμε και τις δύο στο Final Four. Θεωρώ ότι η EuroLeague θα κάνει τα πάντα για να υπάρξει αυτό το match-up, γιατί εμπορικά θα είναι κάτι ανεπανάληπτο. Δεν ξέρω τι έχει να πει και ο Διονύσης Άρας. Συμφωνώ σε ό,τι είπε ο Γιώργος. Εντάξει, και εγώ βλέπω αρκετά πιθανό αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, το 4-5 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και να έχουμε match-up, δηλαδή derby αιωνίων, κάτι το οποίο έχει να γίνει πόσα χρόνια, ούτε καν ξέρω. Εντάξει, δεν πολύ συμφωνώ με αυτό που είπε ο Γιώργος για τη Φενέρ, γιατί δεν θεωρώ ότι έχει τόσο εύκολο πρόγραμμα όσο ο Γιώργος λέει. Δηλαδή έχει παιχνίδια, βλέπω τη Ρεάλ εκτός, έχει την Μπαρτσελόνα εντός. Η Μονακό, συγγνώμη, η Μονακό είπα ότι έχει πάρα πολύ. Ναι, όχι, για τη Μονακό συμφωνώ και εγώ βλέπω ότι οι πρώτες τρεις θέσεις θα είναι Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Μονακό. Επειδή είπες ότι θα παλέψει για την τετράδα, οπότε δεν συμφωνώ απαραίτητα ότι με 21 νίκες δεν θα έχει πλεονέκτημα έδρας ο Παναθηναϊκός. Εγώ γύρω στις 21 νίκες βλέπω τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό θα πω αυτή τη στιγμή τον βλέπω σε 20, οπότε ναι, από αυτή την άποψη μπορείς να πεις ότι θα έχουμε στο 4-5 Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Εντάξει, το είπες και εσύ για το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, έχει τη Ρεάλ εκτός, τη Βιλερμπάν εντός, τον Ολυμπιακό εκτός, τον Ερυθρό εκτός, την Μπαρτσελόνα εντός, τη Βίρτους εκτός, την Μπάγερν εκτός, που και αυτό είναι δύσκολο παιχνίδι, και την Άλμπα εντός. Συμφωνώ, έχει δύο εύκολα παιχνίδια στην έδρα του. Έχει και την Μπαρτσελόνα που είναι παιχνίδι το οποίο πρέπει να κερδίσει και από εκεί και πέρα πρέπει να πάει σε Ερυθρό ή Βίρτους και να κερδίσει. Δηλαδή ένα από αυτά τα δύο παιχνίδια πρέπει να τα κερδίσει για μένα. Δύο νίκες εκτός έδρας πρέπει να κάνει για να φτάσει στις 21. Εγώ λέω ότι θα κερδίσει τη Σβέντα και την Μπάγερν. Ναι, okay. Το θα καλό... πες ότι μπορεί να χάσει από τη Σβέζδα και κερδίσει τον Ολυμπιακό. Απλά ή να το καλό και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό, γιατί έχουν και οι δύο Ερυθρό εκτός έδρας, είναι ότι υπάρχει περίπτωση ο Ερυθρός Αστέρας να είναι αδιάφορος. Γιατί okay. Είναι τα παιχνίδια στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές. Νομίζω η τελευταία είναι η τρίτη αγωνιστική από το τέλος για τον Παναθηναϊκό και η δεύτερη από το τέλος για τον Ολυμπιακό. Οπότε εκεί, σε περίπτωση που έχει κριθεί δηλαδή και ο Ερυθρός Αστέρας δεν μπορεί να παλέψει για τα play-in, θα είναι σίγουρα πιο εύκολο το έργο τους. Πάλι δύσκολο παιχνίδι είναι. Απλά άλλο να παίζει ο Ερυθρός Αστέρας για να μπει στα play-in και άλλο να μην.
Για τον Ολυμπιακό και για τον Ολυμπιακό, όπως και για τον Παναθηναϊκό, εγώ πιστεύω ότι θα κάνουν 5 νίκες και οι δύο ομάδες στα τελευταία 8 παιχνίδια. Εντάξει, τώρα το 5, πού θα γίνουν οι νίκες, πού θα χάσει και αυτά, είναι δύσκολο να το πεις από τώρα. Αλλά το 5-3 θεωρώ ότι θα είναι και από τους δύο αιώνιους. Και ο Ολυμπιακός, συμφωνώ, έχει πιο εύκολο πρόγραμμα γιατί τις ομάδες που κυνηγάει τις έχει εντός έδρας και θα είναι και πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό που μπορεί να κρίνει και τα match-up των play-off, το παιχνίδι στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στη Φενέρ. Can't wait, baby. Τώρα, Ιωσήφινα, ήθελα απλά να δώσω μια παρένθεση και να πω η Φενέρ τι έγινε. Ήτανε πολύ αγχωμένη στο ΆΚΑ, δηλαδή έτρεμε. Ήταν ο Γιώργος. Έτρεμε λίγο. Δεν ξέρω, κάτι δεν μου έκανε καλά. Δηλαδή, ακόμα και αν η Φενέρ είναι στο 5... Εντάξει, κοίτα, ήταν πολύ κακός ο Ντέιβις. Εγώ τα λέω όλα, φίλε. Εγώ δεν κρύβομαι ούτε υποστηρίζω κάτι που να έχω πει. Ήταν πολύ κακός ο Ντέιβις. Ήταν questionable το coaching του Σάραστα. Δεν καταλαβαίνω γιατί πραγματικά στο λέω αυτό. Δεν καταλαβαίνω σε αυτή την ομάδα πόσο Γκούντουριτς δεν παίζει 30 λεπτά. Είναι ο πιο πλήρης γκάρτ. Τον είχες βάλει και πέμπτο. Μα ρε φίλε, είναι ο πιο πλήρης παίχτης της ομάδας. Δηλαδή, αν πούμε ότι ο Καλάθης δεν έχει σουτ, ότι ο Ντόρσεϊ δεν παίζει άμυνα. Ο Γκούντουριτς, σουτάρει, έχει playmaking, έχει μέγεθος, κατεβάζει κανένα rebound, δεν κάνει πολλά λάθη. Τέλος πάντων, κοίτα, η Φενέρ έχει προβλήματα εκτός και όντως, το έλεγα στην Ιωσήφινα, της λέω πόπο, παραβατηλός, θα με φάει. Εγώ θέλω... Ούτε ο Παναθηναϊκός έπαιξε κανένα μπασκετάρα, ε. Θέλω, Μπαρτσελόνα Φενέρ, εγώ αυτό θέλω. Απλά, assist, δεν ξέρω αν θα πέσει 7. Να μιλήσουμε και λίγο για μπάσκετ. 9 assist, 11 λάθη ο Παναθηναϊκός. Έπνιξε τη Φενέρ με την άμυνα του, έτσι. Για άλλη μια φορά ήταν τρομερός στην άμυνα. Και επειδή ο Παναθηναϊκός μπήκε, ήταν κάπως νοθρός στην πρώτη περίοδο, εκεί η Φενέρ έχασε πολλά σουτ. Ο παιχταράς μου, ο Ντέιβις, πέταγε τούβλα ενώ ήταν ελεύθερος. Εκεί θα μπορούσε να πάρει μεγάλη διαφορά η Φενέρ. Για να μιλάμε και λίγο έτσι πιο μπασχετικά παρά καπλάντα. Όπως και να έχει, είναι μια ομάδα που εκτός έδρας δυσκολεύεται. Το είπα και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Δεν ξέρω αν δεν είδε συνέντευξη TA. Εννοείται. Δεν χάνω συνέντευξη. Έχει πάρει φωτιά το κανάλι. Εγώ τα λέω και καιρό. Ωραία. Εγώ έτσι έχω ενδιαφέρον να δω η Ιωσήφινα τι είδε. Δηλαδή πιστεύει η Ιωσήφινα ότι στο ΆΚΑ έκανε. Εσένα έβλεπα, Γιώργο. Εσένα έβλεπα. Πιστεύει ότι το ΆΚΑ, ας πούμε, έκανε διαφορά με τη Φενέρ. Γιατί νιώθω ότι κάθε φορά που δεν παίζει καλά ο Παναθηναϊκός, ο κόσμος, ας πούμε, τον σπρώχνει. Σίγουρα βοηθάει. Αυτό που βλέπω γενικά και από τους παίκτες και από την ψυχολογία τους, την ώρα του γηπέδου δηλαδή, εκεί που μπορεί να κολλήσουν, να μην έχουν απόδοση, το ΆΚΑ βοηθάει. Βοηθάει αρκετά. Ωραία. Και το βλέπεις και στην εναλλαγή της ψυχολογίας τους. Ξαφνικά με το που υπάρξει η εναλλαγή της ψυχολογίας και του κόσμου, okay, σίγουρα βοηθάει. Το έχουμε ξαναπεί αυτό ούτως ή άλλως αρκετές φορές. Το ΆΚΑ φέτος έχει πάρει φωτιά και το συγκεκριμένο παιχνίδι. Νομίζω ότι είπε και ότι ήταν το τέταρτο sold out. Ήταν full το γήπεδο. Ήταν όντως ένα πολύ δυνατό match. Εγώ το περίμενα λίγο πιο ανταγωνιστικό, να σου πω την αλήθεια. Και δεν νομίζω ότι καμία από τις ομάδες έπαιξε καλά. Είπαμε 80% πιθανότητες για Final Four σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός πάρει το πλεονέκτημα. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω. Βλέπετε μια ελληνική ομάδα 90% και λίγο παραπάνω, θα ήθελα να σου πω την αλήθεια, Διονύση. Να μου πεις. Για το πλεονέκτημα. Για το πλεονέκτημα, ναι. Θα ήθελα να είναι πιο συγκεκριμένα. Ποια ομάδα και αν θα. Εγώ είπα ότι για μένα οι πρώτες τρεις θέσεις έχουν σχεδόν κριθεί. Εντάξει, βέβαια εξαρτάται και από τη Μονακό. Δεν είναι ότι έχει φύγει ακόμα. Η Μπολόνια έχει κάνει την κοιλιά την οποία περιμέναμε. Πιστεύω ότι θα κάνει μεγαλύτερη κοιλιά. Δηλαδή δεν θα μου έκανε εντύπωση να βγει και κάτω από την έκτη θέση. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θεωρώ αρκετά δύσκολο από τη στιγμή που είναι μία ήττα, μία νίκη πίσω Ολυμπιακός, εκτός βέβαια και αν ο Παναθηναϊκός δεν κάνει τις νίκες που είπαμε, να τον περάσει. Οπότε πιστεύω ότι η τέταρτη θέση θα κριθεί μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Τη Φενέρ του Γιώργου. Την άλλη εβδομάδα θα είναι μαζί, λογικά. Αυτό λέω, γι' αυτό σου λέω ότι πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα παλέψουν για την τετράδα. Οπότε γι' αυτό. Συμφωνώ και με τον Γιώργο που είπε στην αρχή ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στα play-off. Αλλά για να πούμε λίγο και για τον Ολυμπιακό, εντάξει, πολύ σημαντική νίκη, βασικά πολύ σημαντικό momentum έχει χτίσει ο Ολυμπιακός με τις εκτός έδρας νίκες που έχει πετύχει. Και γενικά η Βαλένθια, εντάξει, πολύ γκρίνια, λίγο υπερβολικά να ζητήσω το φάουλ, να πάρω την επαφή, οκ. Okay.
Είπαμε, η Βαλένθια μου είχατε πει, μου λέει ο Γιώργος, έχει εκτεθεί με τη Βαλένθια στην αρχή τη σεζόν. Ναι, την είδαμε, εντάξει. Okay. Τα έχει βάλει μαζί μου σήμερα. Τα έχει βάλει μαζί σου σήμερα ο Διονύσης, Γιώργο. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, δικαίως. Αφού ήρθε η Φενέρ εδώ και έπηγε με Πάπα, ενώ θα μπορούσε να κερδίσει αφού πάνε εγώ στον χώρο του Σλούκα. Δικαίως τα έχει βάλει μαζί μου. Τι να του πω, όχι. Εμείς δεχόμαστε και τα λάθη μας εδώ πέρα σε αυτό το πάνελ. Σωστό, γιατί έχουμε πει όλα. Όχι σε κάτι άλλου. Δεν σβήνει κάτι άλλου. Πιτσιρικάδες, θερμόαιμους. Που επιμένουν. Θέλω να συμπληρώσω κάτι πολύ μικρό που αφορά το πρόγραμμα. Ο Ολυμπιακός παίζει εκτός με τις Αλγκύρες με την επανέναρξη. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι είναι τυχερός κατά κάποιο τρόπο, γιατί αυτή τη στιγμή οι Αλγκύρες παίζει ένα από τα καλύτερα μπάσκετ στην Ευρώπη. Αν έπαιζε μαζί της τώρα την Πέμπτη, θα σου έλεγα 50-50, μάλλον θα χάσει κιόλα, θα σου έλεγα. Αλλά επειδή οι ομάδες που έχουν καλό momentum δεν επωφελούνται από τη διακοπή, μπορεί να ξεκινήσει με διπλό και αν ο Παναθηναϊκός χάσει από τη Ρεάλ, στην ισοβαθμία να τον έχει ήδη, έτσι. Η Ζαλγκύρης έχει και τρεις νίκες σε ρί στην Ευρωλίγκα. Και παίζει καλό τρεις νίκες σε ρί. Έχει κερδίσει Παναθηναϊκό, Ερυθρό Αστέρα εκτός και Εφές. Οπότε... Και Φενέρ τριαντάρις έριξε στις Τούρκες. Ναι. Ας πάμε λίγο και στα τοπικά είδατα που είπαμε και προηγουμένως. Έχουμε μπροστά μας και το κύπελλο Ελλάδος. Λέτε να δούμε κάποια έκπληξη ή θα δούμε όνειο τελικό, Διονύση? Δεν ξέρω. Μακάρι, αλήθεια μακάρι, να δούμε, αν όχι έκπληξη, να δούμε ανταγωνιστικά παιχνίδια και στα προημιτελικά και στα ημιτελικά. Εγώ αυτό θα πω. Πολύ ανεβασμένος ο Άρης, τον είδα και στο EuroCup, τον είδα και το Σαββατοκύριακο με τον ΠΑΟΚ. Πραγματικά μακάρι να δούμε ανταγωνιστικό κύπελλο, γιατί έχουμε αρκετά χρόνια να το δούμε. Αλλά πιστεύω ότι at the end of the day θα δούμε πάλι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στον τελικό της Κυριακής. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός παίζει πάλι ρεβάνς με την ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι. Ρεβάνς το λέω επειδή έπαιζε πάλι εχθές για το πρωτάθλημα. Ο Άρης παίζει ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ. Και απ' την άλλη έχουμε Ολυμπιακό με το Περιστέρι και Προμηθέα με τον Πανιόνιο από την Elite League. Θεωρώ αρκετά δύσκολο στην προκειμένη φάση να γίνει κάποια υπέρβαση από τις ομάδες πέρα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Οπότε θα πω, δεν έχω hot take βασικά για αυτό και θα πω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στον τελικό. Τώρα στον τελικό ένα παιχνίδι, do or die. Θέλω να ακούσω πρώτα τον Γιώργο και μπορεί να απαντήσω αργότερα. Λοιπόν, άστε να πω εγώ για να πει με τότε συμφωνεί μαζί μου. Κατάλαβες. Και άμα γίνει η στραβή, θα πει ότι ο Γιώργος το είπε. Σωστό. Κατάλαβες, πώς πάει. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι εντάξει, φυσικά είναι ανάλογα τη μέρα, ανάλογα τη φόρμα, όλα αυτά. Αυτά τα γραφικά δεν χρειάζεται να τα πούμε. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι έτσι όπως έχουν χτιστεί τα φετινά ρόστερ και με το rotation που έχει ο Παναθηναϊκός, στα εντός συνόρων. Θεωρώ ότι έχει πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός λόγω των ξένων. Επειδή ο Ολυμπιακός θα αναγκάζεται να αφήνει εκτός ξένους, ακόμα και στους τελικούς, πρώτο Θεός θα γυρίσει ο Μιλουτίνοφ και θα πρέπει να μένει έξω ο Ράιτ, ή τώρα θα είναι με Μπρασδέκης και χωρίς Μακίσικ ή οτιδήποτε. Γενικά, επειδή έχει πολλούς ξένους ο Ολυμπιακός, στα εντός συνόρων θα έχει ένα πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός. Αυτό ίσως να φάνηκε και στα μάτς της κανονικής περίοδου. Οπότε, εγώ θα δώσω ένα 5% πλεονέκτημα. Θα πω ότι είναι αντί για 50%. Όλα αυτά για 5%. Ρε φίλε, έτσι είναι. Όταν κάτι είναι 50-50, ψάχνεις ένα μικρό έτσι. Εγώ έτσι όπως το πες, περιμένα να ακούσω 70-30. Θα σου πω και κάτι άλλο. Δεν είναι 55-45, είναι 50-50, γιατί ο Σλούκας δεν είναι έτοιμος. Και ακόμα και να μπει, δεν θα έχει ανάσες, δεν θα έχει ρυθμό, θα είναι άστοχος. Οπότε ακόμα και έτσι είναι 50-50. Απλά σου λέω ότι γενικότερα, στο γενικό... Greens vs. Reds ή Reds vs. Greens, θεωρώ ότι στην Α1, λόγω ξένων, έχει ένα μικρό πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός. Ενώ στην Ευρωλίγκα, που είναι όλοι παίχτες διαθέσιμοι για τον B, έχει ένα μικρό πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός. Αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Νομίζω ότι είναι και normal αυτό που λέω. Δηλαδή, δεν είναι ότι ανακάλυψα την Αμερική ή κάτι τέτοιο. Ναι. Έχει λιγότερους παίχτες όλους να βάλει. Ναι. Έχει περιορισμούς, πονοκεφάλους. Ενώ αταμάν, 7 παίχτες, μπες μέσα. Βλέπαμε το μάτσο με την Ιωσήφινα, μπήκε ο Φάντσο μέσα, έπαιζε καλά. Τη λέω να τον βγάλει ποτέ τώρα. Άρα βλέπεις Ολυμπιακό Παναθηναϊκό καμία. Εντάξει, αυτό ρε φίλε, ξεστή, είναι και το εμπορικά. Αν δεν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν θα το δει κανείς το μάτς. Θα πάρουν τα γαρότσια, θα πάρουν τις παιδικές χάρες, θα πάνε για καφέ όλοι. Ναι. Ποιος θα κάτσει να δει τελικό. Είναι και στο Ηράκλειο, παιδιά, για να πούμε και λίγο για το νησί μας.
Για πες μας, ναι, για πες μας, Ιωσήφινα μου. Είναι ωραία εκεί, γιατί δεν πήγες. Είμαι από Χανιά και Ρέθυμνο βέβαια, αλλά και το Ηράκλειο Κρήτη είμαστε, εννοείται. Εντάξει, αυτό είναι το θέμα, να μην επηρεάσει το νησί τους παίκτες, να ξέρετε. Εσύ κάνεις represent την Κρήτη εδώ πέρα. Να μην το έκανα και εγώ μια φορά. Έχω να φερθεί. Να μας το είπε. Όχι, επειδή είχαμε κάνει τα επεισόδια, δεν θυμάσαι που ήσουν κάτω και λέγαμε χαιρετίζω τους κόμμους. Εντάξει. Μια ερώτηση έχω εγώ. Τους Bucks, πώς τους βλέπεις? Πολύ ωραία. Χαίρομαι να ρωτήσω αυτό το πράγμα. Διονύση, μπορεί. Εχθές έκανε... τους κέρδισαν. Εχθές τους κέρδισαν. Μια... Α, καλά, κάτσε, δάξει. Τους πρωταθλητές. Κάτσε, λοιπόν. Λοιπόν. Ο Γιάννης πώς δεις... ήταν εχθές. Άκου να δεις, Ιωσήφινα μου, οι Bucks χάσανε από το Portland, από το μεγάλο και τρανό Portland, 119-116. Πότε? Πότε? Δύο πρώτου, πρώτη Δευτέρου, πριν 13 μέρες. Να. Χάσανε από τη, απ τη μεγάλη ομάδα, την Utah, 123-108. Ναι. Χάσανε εντός έδρας από τους Timberwolves, 129-105. Οι Timberwolves με το πουλέντι, οι Timberwolves με το πουλέντι ομαδάρα, τι εννοείς? Χάσανε και από τους Hornets, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ή όχι. Μπορεί και όχι, άσε μην πετάμε λάσπη. Και ο Ραβαντινός βγήκε να πανηγυρίσει για μια νίκη. Για μία. Για μία. Για μια νίκη, εντάξει. Μεγάλη νίκη. Μεγάλη νίκη. Καλά. Εγώ ένα πράγμα θα πω. Give it time, που λένε και στο χωριό μας. Καλώσαμε. Doc Rivers, Doc Rivers, σιγά σιγά. Έλα ρε μαλάκα. Σιγά σιγά. Έλα, εντάξει, θα στρώσει η ομάδα. Τώρα τελειώσαμε. Σιγά σιγά θα στρώσει η ομάδα. Πάντως, εχθές ποιον κέρδισε. Ποιον κέρδισε χθες? Αυτόν που έχει ένα. Όσα έχει. Γιατί δεν απαντάει? Ένα δαχτυλίδι έχουν και δύο, φιλέ. Τι σημασία έχει να ρε. Ρωτάω ποιον κέρδισε. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω γιατί τα λες αυτά. Πριν λίγο καιρό ήταν στο Denver και φάγανε πάπα. Τώρα παίξανε. Εντάξει. 30 πρώτου. 30 πρώτου χάσανε. Σου το είπα και off camera. Περίμενε λίγο. Σου το είπα και off camera εχθές από το τηλέφωνο. Τώρα σε λίγο, μετά το All-Star Game, θα αρχίσουμε να βλέπουμε το κανονικό NBA. Μέχρι τώρα βλέπουμε τους Hornets να κερδίζουν τους Bucks, τους άλλους τώρα είναι dog days, τώρα είναι dog days of the NBA. Εντάξει, μακάρι, λοιπόν, μακάρι. Εγώ περιμένω τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και εκεί θα τα πούμε όταν θα είναι οι Bucks στους τελικούς περιφέρειας με τους Celtics. Λοιπόν, αυτά. Έκλεισε και ο Διονύσης. Ας κλείσουμε και εμείς, λοιπόν, τώρα, ήσυχοι. Ήμασταν οι Τζουγανάκες Φίνα, Γιώργος Αμερικάνος. Τον οποίο πού μπορείτε να τον βρείτε, πλέον το ξέρετε, δηλαδή δεν χρειάζεται καν να το αναφέρω. Americanos24.com και στο Eurohoops και τον Διονύση Αραβαντινό, τον οποίο τον παρακολουθείτε στο Americanos24.com και στο Hoops Hype. Όπως είπαμε και στην αρχή, τι είπαμε παιδιά, like και subscribe. Και subscribe, γιατί το κανάλι, εντάξει, εκτός από το overplay, έχει πάρει φωτιά, εγώ το έχω πει. Συνεντεύξεις, up tempo, χαμός γίνεται. Εντάξει, κάντε ένα subscribe. Αξίζει τον κόσμο. Οι καλύτερες συνεντεύξεις στην Ελλάδα, Euroleague, το έχουμε πει και το έχουν πει και στα comments, φίλοι που μας παρακολουθούν. Οπότε να κάνετε ένα subscribe και like για να κάνετε support. Να μην χάνετε. Πολλά και έτσι ο μπαγάσας, ρε. Εντάξει, εγώ όπως λες και εσύ. Όπως λες και εσύ, τα λέω όπως έχουν τα πράγματα. Εντάξει, το τέλος το κρατούσε το καλό. Με συγκίνησε ο μπαγάς σας. Αχ, καλέ. Η ομάδα μας, λοιπόν. Overplay, powered by Novibet, σας ευχαριστεί και για σήμερα.